είπαμε και την προηγούμενη φορά, την προσέλευση που απαιτούνται και βεβαίως τη συμμετοχή στη δημοπρασία. Τα χρήματα, όπως γνωρίζετε, δεν αρκούν για τη μεταφορά και νομίζω ότι είναι κάτι που θα μας δημιουργήσει σίγουρα πρόβλημα. Είμαστε οι πρώτοι που δίνουμε λόγο στους γονείς και στους μαθητές. Οφείλουμε να πάρουμε την θέση των γονέων και των μαθητών που έχουν πληγεί από τον Καλλικράτη και έχουν κλείσει σχολεία που δεν έπρεπε να κλείσουν, που αναγκάζουν τον κόσμο στη μεταφορά. Και δεν είναι εποχές που θα μεταβιβάσουμε το κόστος της μεταφοράς στους μαθητές, στους γονείς. Οι οικογένειες δεν αντέχουν άλλο επιπλέον επιβάρυνση, δεν αντέχουν άλλο και δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Εδώ μπαίνει ζήτημα διαβίωση σε πάρα πολλές από αυτές τις οικογένειες. Δεν νομίζω ότι η οικογένεια θα πρέπει να είναι το θύμα του εκπαιδευτικού συστήματος. Απέναντίας η οικογένεια θα πρέπει να είναι η λύση του εκπαιδευτικού προβλήματος. Και είναι, να είναι βέβαιοι ότι εμείς θα αγωνιστούμε για την ανατροπή αυτής της εξέλιξης. Στο Δήμο Νέας Προποντίδας ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 19 Ιουλίου και λήγει στις 21 Αυγούστου. Ο προϋπολογισμός του ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ και εδώ όμως υπάρχει ανησυχία για την ανάληψη των δρομολογίων. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας έχει συντάξει τη μελέτη. Έχει χαράξει νέα δρομολόγια ανάλογα με τις ανάγκες των σχολείων μετά από προτάσεις των διευθυντών που είχαμε. Κοστολογείται γύρω στις 500.000 ευρώ. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι το Σεπτέμβριο όσον αφορά τη διαδικασία. Το θέμα είναι ότι δεν έχει αλλάξει ο μαθηματικός τύπος και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε αναδόχους. Το θέμα είναι ότι θα έπρεπε να αλλάξει ο μαθηματικός τύπος αυτός για να κάνει ελκυστικότερα τα δρομολόγια στους αναδόχους. Το θέμα των μαθητικών δρομολογίων θα απασχολήσει την τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 6 Αυγούστου.